Και παιδιά μου, φτάσαμε στο τελευταίο match του Survivor Series που πραγματικά εντάξει, οκ, okay, πριν στην ομαδική, στο ομαδικό προσπαθήσαμε, χάσαμε, αλλά γενικά σαν pay-per-view εμένα μ' αρέσει. Φτάνουμε και στο main event. Γεια σου, Παναγιώτη. Α, και αρχίζουμε το match. Αρχίζει το Hell in a Cell. Hell in a Cell match, παιδιά. Μπάμπης και Velveteen Dream. Μπάμπης Darby Allin, Velveteen Dream, Δημήτρης Πάνου. Ένα rematch γιατί στο Victory Road ήταν ένα Falls Count Anywhere Extreme Rules match που έχασε ο Dream. Ναι, που νίκησε ο Darby Allin. Ποιος? Α, λέω κι εγώ, άκουσα Άρης. Αρχίζει πάρα πολύ καλά. Ο Dream αρχίζει πάρα πολύ καλά. Δίνω πολλές ευκαιρίες στον Dream, αλλά πιστεύω θα κάνει retain ο Darby Allin. Ναι, και είναι και ο πρώτος δύο φορές GPWF Champion και ο πρώτος με δύο ζώνες. Με δύο ζώνες εννοώ, μία από τον έναν character και μία από τον άλλον. Όμως, ο Velveteen Dream έχει από τα καλύτερα rivals με τον Undertaker και, είναι και ήταν και Double Champion, Tag Team Champion και European. Όπα, ωραίος! Όχι ρε, πήρες εσύ τη ζώνη στο Steel Cage στο Unforgiven. Ωραίος leg drop, αλλά που είσαι... Αλλά όχι, κάτσε ρε φίλε να σου πω, περίμενε. Όταν εσύ μου έκανες το Tombstone, που εγώ δεν πήρα ποτέ μου ευκαιρία, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, ο Dream πήγε να βγει, μετά παίξατε στο Extreme Rules, σε νίκησε. Και μετά SummerSlam. Ναι. Μετά SummerSlam στο Triple Threat, εσύ ο Van Damme και ο... Ναι, και ο Dream πήρε ο Dream τη ζώνη. Όχι, όχι πήρε ο Dream τη ζώνη, εσύ πήρες τη ζώνη και μετά στο Payback έκανες defend τον τίτλο και τον έχασες. Τι με ένα τσόξαν βρε. Το match πάντως παιδιά τώρα αυτό που βλέπετε. Ναι. Είναι πολύ καλό το match τώρα. Elbow τώρα ο Μπάμπης. Έτσι ο Dream πανηγυρίζει. Ωραίος πάνω στα ropes. Dream Valley Driver! Dream Valley Driver και έχει φτάσει τον Darby Allin στο κόκκινο. Ένα, δύο, kick out τον Darby Allin. Ο Velveteen Dream είναι, έχει, βέβαια, κοίτα, του έχει μείνει ελάχιστο πράσινο. Αλλά, εντάξει, ο Darby Allin είναι στο κατακόκκινο. Τώρα ειδικά, ωραίος ο Velveteen Dream. Και έχει και πάρα πολύ ωραία tire. Όσοι συνήθως ο Dream έχει τα καλύτερα tire. Bat breaker. Ναι. Όπα, πήρε, κάνει το finish του. Έκανε reverse ο Μπάμπης, όμως περίμενε μια ώρα και έφεγε τώρα το κλωτσίδι στην πλάτη. Ένα, δύο, kick out. Ωραίος. Πάει για το finisher, το finisher, έκανε το finisher του, αλλά είναι ακόμη στο κίτρινο. Ένα, δύο, kick out το Velveteen Dream. Το DDT, special DDT. Ναι, μπράβο, αλλά ήταν πολύ καλό. Και το είπα special, κάτσε για λίγο δεν θα ακούγεσαι. Ναι ρε, ναι, σου είπα ότι δεν θα ακούγεσαι για λίγο. Όπα, πάει. Πάει, κάνε το elbow. Όχι, το απέφυγε.
Κάνει πιν. Εντάξει, τώρα θα κόγεις. Τώρα πιν. Ένα, δύο. Kick out. Ο Μπάμπης τώρα. Ωραίος. Κλωτσίδι. Ένα, δύο, kick out. Και ο Ντάρμπι έφτασε στο κόκκινο, αλλά έχει πιο πολύ damage. Παιδιά, sorry που τα entrance δεν έγιναν, αλλά όπως καταλαβαίνετε είχα μείνει από μπαταρία, μπήκα από το tablet και δεν γινότανε. Αλλά να ξέρετε ότι έτσι καλλιώς δεν γινόταν στο Battle Royale επειδή ήταν πολλά άτομα και στο 8-man tag team match. Ανάθεμα το, αυτό το match. Αλλά ήταν καλό. Κοίτα, με διασκέδασε πάρα πολύ το 8-man. Με διασκέδασε πάρα πολύ. Επίσης και το πρώτο, το Battle Royale, μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ τώρα. DDT! Έκανε DDT! Ένα, δύο, kick out, kick out! Κράτα ρε Dream, γερά! Όπα, πάει για το finisher του. Πάει για το finisher. Finisher. Ένα, δύο. Και κυρίες και κύριοι, ο Μπάμπης έκανε retain. Έσπασε την κατάρα και ο Μπάμπης έγινε longest reigning GPWF World Champion. Όπως ο Μπάμπης σήμερα γενικά στο tag team έγινε longest reigning και και στο World Championship, φοβερό. The winner of this match and still the GPWF Champion, Darby Allin. Δεύτερη του Νίκη, που νίκη με την Dream. Πρώτα σε ένα false count anywhere και δεν σε χέλνα σε. Ισχύει, ο Μπάμπης είπε ότι δεν θα γίνει τριλογία και ότι αν νικήσει αυτό το match δεν θα ξαναπαίξει ο Dream όσο είναι αυτός champion σε αυτό το reign. Λοιπόν, παιδιά, ναι, το είχε κάνει και σε μένα, αλλά όχι σε αυτό το ρέιν, στο προηγούμενο. Άρα τώρα μπορώ να παίξω γενικά, αν γίνεται τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά μου, αυτό ήταν το Survivor Series. Μπορώ να πω ότι ήταν από τα... Μπράβο, πιστεύω ότι... Μπερδεύτηκα, μην μιλάς λίγο ρε. Νομίζω ότι είναι από τα αγαπημένα μου pay-per-view, επειδή είχαμε και special guest τον Παναγιώτη, που πραγματικά είναι πιο διασκεδαστικό να έχεις κι άλλον commentator. Παιδιά, εντάξει, τα μάτια ήταν ωραία. Μ' άρεσε πολύ που ο Μπατίστα κέρδισε, ο Αντώνης Μαθιουδάκης, και θα βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο στο Clash of Champions με τον Fiend για την European Zone. Και όποιος νικήσει με σένα, μπράβο. Μετά το tag team match κάναμε retain και στο Clash of Champions θα δούμε τώρα ποιους θα έχουμε για αντίπαλους. Μετά στο 8-man θα γίνει το πρώτο house show, έτσι ένα μικρό show το πολύ, να έχει 2-3 match το πολύ, που θα παλέψει το match δηλαδή που ξέρουμε μέχρι τώρα. Θα παλέψει ο Lesnar, ο Kevin Owens και ο Fiend, έτσι. Ο Punk δεν μετράει αφού έχασε. Ή μετράει. Θα δούμε τέλος πάντων. Θα παλέψω σε Steel Cage Match. Και έχω στο μυαλό μου να γίνει ένα rematch τώρα με Jay White και Triple H που πρέπει να γίνει. Και με Sting και Jeff Hardy που το match τελείωσε χάλια στο Victory Road. Γιατί μας το χάλασε ο Triple H. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Παιδιά μου, τα λέμε ακριβώς σε μία εβδομάδα. Παναγιώτη, χαιρέτησε και εσύ. Στο Clash of Champions τα λέμε. Οκ, okay. Καλό βράδυ παιδιά, γεια σας. Βασικά καλό μεσημέρι, πρωί, πότε θα το δούμε, γεια.